Μετά την κρίσιμη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα, δηλαδή χθες, 1 Δευτέρου 2012 και ώρα 5 στα γραφεία της Περιφερειάς Πελοποννήσου, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη, με τον Δήμαρχο Τρίπολης κ. Σμιλιονίου Τηγιάννη, τον επικεφαλής της παράταξης Τρίπολη Πρωτεύουσα Πόλη κ. Δημήτρη Παυλή, τον εκπρόσωπο της παράταξης Συνεργασία για την Τρίπολη Πρωτεύουσα Πόλη Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Τζούμι και τον επικεφαλής της παράταξης Μαντινιακής Συμπολιτείας κ. Βασίλη Γιώκαρη, η οποία σύσκεψη διεξήχθη σε κλίμα απολύτως επικοδομητικό και αναφορικά με την επιτάχυνση της οριστικής λύσης στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Τρίπολης σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό ΠΕΣΔΑ και κατόπιν της απολύτως θετικής αντιμετώπισης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στον κ. Περιφερειάρχη, ο Δήμαρχος και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών Παρατάξεων πραγματοποίησαν νέα συνάντηση στην οποία αποφασίστηκαν τα κάτωθεν. Πρώτον, άμεση εκκίνηση διαδικασίας για την αγορά ή μακροχρόνια μίσθωση γηπέδου από το Δήμο Τρίπολης περίπου 50 στρεμμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό και τυχόν πρόσθετους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης του Φόδισσα νομού Αρκαδίας. Δεύτερον, στο ανωτέρω γήπεδο θα χωροθετηθούν ευθύς εξ αρχής σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό ΠΕΣΔΑ. Πρώτον, κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, ΚΔΑΗ. Δεύτερον, μονάδα κομποστοποίησης οργανικών στερεών αποβλήτων. Και τρίτον, δεματοποιητής που μελλοντικά θα δίνεται να χρησιμοποιηθεί ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων, ΣΜΑ, στην υλοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Τρίτον, το ανωτέρω γήπεδο θα τύχει της προέγγισης χωροθέτησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις παραπάνω δράσεις πρώτης υπογραφής της σύμβασης αγοράς ή μίσθωσης. Παράλληλα, ο Δήμος Τρίπολης. Πρώτον, εντατικοποιεί τις προσπάθειες πρόληψης της παραγωγής και ελαχιστοποίησης του όγκου των απορριμμάτων, καθώς και της ανακύκλωσης. Δεύτερον, ξεκινά δράσεις για την κομποστοποίηση των οργανικών αστικών αποβλήτων. Ο κύριος Βασίλης Γιώκαρης, συνενεί εκ μέρους της δημοτικής κίνησης την οποία εκπροσωπεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σε εκείνα τα σημεία της απόφασης, τα οποία κινούνται στο πλαίσιο της πρότασης Μαντινιακής Συμπολιτείας για εναλλακτική διαχείριση των αστικών στερών αποβλήτων και διαφωνεί με εκείνα τα σημεία, όπως παραδείγματος χάρη με εγκατάσταση θεματοποιητή, τα οποία βρίσκονται εκτός του εν λόγω πλαισίου. Για τα ανωτέρω, αποφασίστηκε η έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 6 Δευτέρου 2012 και ώρα 8 το βράδυ, με μοναδικό θέμα, χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Τρίπολης.